Περιοδίας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Ο κ. Πέτσας, μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ξάνθης Μανώλη Τσέπελη. Τα θέματα τα αναπτυξιακά που σχετίζονται με την υποβολή των προτάσεων του Δήμου για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης θα προχωρήσουν. Όχι με την ίδια ταχύτητα όλα, γιατί ξανά τότε από την ημερομηνία υποβολής και την επεξεργασία και την αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης, αλλά τα δύο πρώτα που συζητήσαμε που έχουν υποβληθεί σχετικά νωρίς, που αφορούν έργα εδρεύσης και ενεργειακής αξιοποίησης, ύψος περίπου 14 εκατομμυρίων μαζί συνδυαστικά τα δύο αυτά έργα, θα προχωρήσουν πολύ γρήγορα, ώστε να έχετε τον χρόνο να προχωρήσετε στην συμβασιοποίηση και την υλοποίηση αυτών των σημαντικών έργων για την ίδρυψη και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και νερού στην περιοχή που είναι τόσο κρίσιμη. Εύχομαι αυτό το ταξίδι που θα κάνουμε μαζί για το καλό των δημοτών μας, εμείς και ο Υπουργός για όλη τη Ελλάδα, σε συνεργασία και με τον Περιφερειάρχη μας, τον επόμενο καιρό να τύχουμε χρηματοδότηση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Καβάλα στο Δώρο Μουριάδη. Σήμερα είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στην πόλη μας και στο Δημαρχείο φυσικά τον Υφυπουργό, τον κύριο Πέτσα. Θέλω να τον ευχαριστήσω και για την προσωπική του παρουσία, αλλά και όσες φορές χρειάστηκε να επέμβει για θέματα του Δήμου, αλλά και γενικότερα των Δήμων όμως, και άκουγε, και ξέρετε μερικές φορές το θέμα δεν είναι μόνο να ακούς, αλλά είναι και να υλοποιείς, και μας βοήθησε σε πάρα πολλά από τα θέματα τα οποία έχουμε θέσει. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, η οποία επικεντρώθηκε σε θέματα θεσμικά, προσωπικού και αναπτυξιακά. Όσον αφορά τα θεσμικά ζητήματα, χαίρομαι που αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε στο ίδιο μήκος σχήματος για την κυβερνησιμότητα των Δήμων, που δίνουν πραγματικά λύσεις στα προβλήματα των δημοτών και όχι να εγκλωβιζόμαστε σε μια στήρα συζήτηση στα Δημοτικά Συμβούλια χωρίς αποτέλεσμα. Η περιοδία του κ. Πέτσα ξεκίνησε από τον νομό Ροδόπης.